στην Υπουργό των Εσωτερικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Στα μάτια μου είστε ακόμα Υπουργός Παιδείας. Δηλαδή δεν είναι τόσο καθοριστική αυτή η θητεία στο Υπουργείο Παιδείας που ακόμα δυσκολεύομαι να σας κατατάξω στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Ήταν και μεγάλη διάρκεια. Ήταν και μεγάλη διάρκεια. Είναι απλή θητεία και ίσως και πλούσια είναι η αλήθεια. Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα για το θέμα της παιδείας. Παρουσιάζουμε μέρες τώρα αυτή την ιστορία στο Βόλο με το παιδάκι το οποίο έχει υποστεί το bullying και που έκαναν τις καταγγελίες οι γονείς του. Προφανώς θα γίνει έρευνα. Οι γονείς καταγγέλουν ότι η διευθύντρια του σχολείου δεν τους αντιμετώπισε. Έτσι όπως εκείνοι θα ένιωθαν ότι θα έπρεπε. Και επειδή θεσπίσατε και θα έλεγα με πολύ κόπο αυτή την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, γίνεται αυτή η αξιολόγηση? Προχωράει. Ο νυν υπουργός και καλός συνάδελφος, ο Κυριάκος Πυριακάκης, προχωράει στην υλοποίηση ακριβώς του μέτρου αυτού. Σας θυμίζω ότι έχει τρία επίπεδα η αξιολόγηση. Αφορά την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πόσο καλό ή όχι καλό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα και πού εντοπίζουμε παθογένειες. Και τρίτο και πιο επίμαχο, αν θέλετε, επίπεδο, η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του φετινού έτους και την προχωράει με μεγάλη, θα έλεγα, τέτοια γεγονότα φαντάζομαι θα παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή, αν όντως αποδειχθεί, ξαναλέω, κρατώ την επιφύλαξη, αλλά η οικογένεια μας έστειλε τις φωτογραφίες, ζωγράφησαν πάνω στο παιδάκι, τα άλλα παιδάκια του δημοτικού. Όχι, ζωγράφησαν, έπαιζαν τρίλιζα. Mm-hmm. Και τότε, όταν πήγαν τις φωτογραφίες, τους είπε η διευθύντρια, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, εντάξει, έγινε μια ζωγραφιά, μην το κάνετε θέμα. Mm. Αν όντως έτσι έχουν γίνει τα πράγματα, είναι. Εντάξει, εδώ μπλέκονται και άλλα πράγματα, προφανώς, αλλά σαφέστατα η αξιολόγηση είναι ένα μέτρο πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια θέλει και το χρόνο του να αποδώσει. Έτσι. Mm-hmm. Σε μια χώρα που για 40 χρόνια δεν έχει αξιολογήσει κανένα εκπαιδευτικό, σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έγινε ουσιαστική αξιολόγηση ατομική εκπαιδευτικού ήταν το 1982. Πάνω από 40 χρόνια λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό ότι και η τωρινή ηγεσία προχωράει σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα θέλει το χρόνο του. Και την επιμονή του. Θέλει σαφέστατα και την επιμονή. Είναι μια σημαντική προσπάθεια η οποία χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει. Τώρα, ξεκινώ τα δικά σας του Υπουργείου Εσωτερικών πια, ναι, εδώ και ένα εξάμηνο κοντά, έτσι. Σωστά. Με το θέμα της υγείας, επειδή είναι μείζον και επειδή το ξέρουμε, είδα ότι υλοποιείται αυτό που είπατε για την αύξηση των αποδοχών των μάνατζερ των νοσοκομείων. Mm. Να μας το εξηγήσετε λίγο. Πόσα, ναι, χρήματα, ας πούμε, παίρνει ένας μάνατζερ νοσοκομείου, θα παίρνει μάλλον? Πρώτα απ' όλα, αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από ένα μήνα. Ψηφίσαμε ένα νέο νόμο πριν από ένα μήνα, 4 Νοεμβρίου για την ακρίβεια, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος θεσπίζει ένα νέο τρόπο επιλογής διοικητών νοσοκομείων ανάμεσα σε άλλους επικεφαλείς δημοσίων φορέων. Ποιος είναι αυτός ο νέος τρόπος? Πλέον απαιτούμε πτυχίο σε συνάφεια, εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια με τη θέση, καλή γνώση ξένης γλώσσας. Οριζοντίως όλοι οι υποψήφοι περνούν από τεστ δεξιοτήτων, άρα αυξημένες απαιτήσεις, αυξημένα προσόντα. Έρχεται όμως μια εύλογη κριτική και λέει: ωραία, σηκώνετε την μπάρα πιο ψηλά. Αυξάνε τα προσόντα. Δεν πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν καλύτερες απολαβές, πιο αξιοπρεπείς, θα έλεγα, απολαβές, διότι επομίζονται και ένα μεγάλο βάρος ευθύνης? Και η απάντηση είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, το εξήγηλε πριν από ένα μήνα στο σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή και είπε ότι πλέον οι διοικητές, ανεβαίνουν οι διοικητές των μεγάλων νοσοκομείων σε επίπεδο αποδοχών γενικού γραμματέα. Γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε. Πόσα είναι τα χρήματα? Κοιτάξτε, είναι πάνω από 5.000, στα καθαρά, εξαρτάται τώρα από το νοσοκομείο, πόσες κλίνες, κυμαίνεται γύρω στις 3.000 περίπου, καθαρά, το οποίο μπορεί να προσαυξηθεί και με μπόνους εφόσον έχει επιτύχει στόχους που έχουν τεθεί. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι τα προσόντα είναι πολλά και επειδή προφανώς για να πάρετε ένα καλό μάνατζερ, ο άνθρωπος αυτός θα έρθει στο νοσοκομείο γιατί δεν θα πάει κάπου αλλού. Άρα, αν έχει πρόταση και από τον ιδιωτικό τομέα, θα είναι καλός. Άρα πρέπει να τον ανταμείψετε. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς αντίθετος με αυτό. Mm-hmm. Και ίσως και νέοι άνθρωποι ταλαντούχοι που θα φεύγουν στο εξωτερικό θα μείνουν στην Ελλάδα. Αλλά εύλογα θα σας πει κάποιος: mm-hmm, εντάξει, παίρνεις το μάνατζερ, τον βάζεις στο νοσοκομείο, θες να πάει καλά το νοσοκομείο και τον πληρώνεις καλά. Mm-hmm. Με το γιατρό τι κάνεις? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, οι γιατροί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εισέπραξαν μια αύξηση αποδοχές ήδη από πέρσι. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για αύξηση αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ξέρετε, και η πρώτη κατηγορία ήταν οι γιατροί. Είναι αδικημένοι πάντως οι γιατροί. Η προσπάθεια. Και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά κοιτάξτε, το γιατρό που τον βλέπεις γεγονός και είναι στα 1.200, στα 1.300 ευρώ, και αν είναι και τότε, έτσι, δεν, ναι, μιλώ για τα χρήματα του πρώτου διορισμένου. Και ξηκώνει όλο αυτό το βάρος. Βλέπετε, κύριε Βαγγελάτη, ότι γίνεται αυτή την περίοδο μια προσπάθεια. Μόλις έρχομαι από τη Βουλή, όπου συζητούμε τον προϋπολογισμό, και εκεί το μείζον στοιχείο, ένα πολύ μεγάλο στοιχείο, όχι το μείζον, ένα από τα πολύ μεγάλα όμως στοιχεία του στη συζήτηση του προϋπολογισμού, είναι η αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από πόσα χρόνια, 14.
μετά από 14 χρόνια. Ποια είναι η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο? Όσο καλύτερα πηγαίνει η χώρα, όσο αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξης, τόσο δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται για να μπορέσει να αυξηθούν οι μισθοί και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, θέλω να πω ότι το να ανεβαίνουν οι μισθοί και για τους μάνατζερς του δημοσίου θετικό είναι. Και οι απαιτήσεις πρέπει να είναι περισσότερες. Εντάξει. Επειδή αυξήθηκαν οι απαιτήσεις. Αλλά πρέπει να πηγαίνει όλο το σύστημα προς τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις αυξάνω αυτά που παίρνει ο επικεφαλής. Μετά θα σας πούν για Golden Boys. Να γι' αυτό το λέω. Και δεν ανεβάζω τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυξάνουμε για παράδειγμα τα επιδόματα ευθύνης στο δημόσιο. Όσοι κατέχουν θέση ευθύνης, είναι κάποιες χιλιάδες άνθρωποι, αυξάνει το επίδομα ευθύνης κατά 30%. Μπορεί να πει κάποιος, γιατί αυξάνει το επίδομα ευθύνης? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Γιατί να αποθέτουμε πάρα πολλές ελπίδες σε αυτούς για την καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Κάποιος ο οποίος έχει κριθεί για να γίνει προϊστάμενος, σημαίνει ότι έχει κάποιες επιπλέον δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου ακριβώς να παρακινήσει και τους υπολείπους προς τα πάνω. Άρα γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό μέσα από αυτές τις αυξήσεις να στείλουμε και ένα χειρό μήνυμα. Ξέρω, καταλαβαίνω και ξαναλέω, το να ψάχνει το δημόσιο καλούς μάνατζερς μόνο καλό είναι και θετικό. Αλλά... Έχει να κάνει, κύριε Βαγγελάτη, μου επιτρέπετε, ναι, με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες. Ναι. Θέλουμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και να αμείβουμε τους ανθρώπους που επιτελούν σε κέρυες θέσεις ευθύνης. Αλλά ο πολίτης, ας πούμε, και που έχουν προσωπική ευθύνη. Δεν έρχεται σε επαφή προσωπική με το μάνατζερ. Βιώνει το έργο του μάνατζερ και βιώνει την σωστά καλή ποιότητα. Δεν έρχεται. Όσο καλύτερος είναι ένας μάνατζερ, τόσο καλύτερη η παρεχόμενη υπηρεσία και στο νοσοκομείο. Έρχεται σε επαφή με τον γιατρό και θα σας πω κάτι που δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά το λέω στην γενική πολιτική κουβέντα που κάνουμε. Είναι διαρκές το κύμα των γιατρών των δημοσίων νοσοκομείων που φεύγουν και πάνε στα ιδιωτικά. Ναι. Γιατί ο καλός γιατρός με τους ασθενείς του, να το πω σε εισαγωγικά την πελατεία του, όταν παίρνει 1.500 ευρώ σε ένα νοσοκομείο, είναι μισή μπουκιά για ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να ξέρετε, τον πάρει. Θα μου επιτρέψετε... Και το όφελός του είναι τεράστιο μετά. Έχετε δίκιο και συμφωνώ. Θα μου επιτρέψετε να διευρύνω το ζήτημα. Βεβαίως οι γιατροί είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατηγορία, οι οποίοι μάλιστα έχουν δώσει μια τεράστια μάχη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και πέρα από αυτήν. Είναι και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που δίνουν πολύ μεγάλες μάχες. Και οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται. Πάρα πολλές κατηγορίες. Προφανώς και οι εκπαιδευτικοί τα χρόνια της κρίσης, για παράδειγμα, και του κορονοϊού, υπερέβαλαν αυτό προκειμένου ακριβώς να μπορέσουν παρά τις συνθήκες πανδημίας να είναι εκεί για τους μαθητές, να μην διακοπεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα είναι πολλές οι κατηγορίες. Όταν υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, προφανώς πρέπει να ζει, πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, εννοείται αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι αμεληταίο βέβαια. Είναι η μοναδική εμπειρία που παίρνει κανείς από το δημόσιο. Το λέω με ποια έννοια. Ναι, δίκιο έχετε, αλλά την εμπειρία που παίρνω από το δημόσιο. Όταν πάω στον ιδιωτικό τομέα και μου την πληρώσει ο ιδιώτης, έχει χάσει και το δημόσιο ό,τι με πλήρωνε όλο αυτό το διάστημα. Πάντως το δημόσιο είναι ένας χώρος στον οποίο κανείς αποκομίζει μια τεράστια εμπειρία. Προσπαθούμε να γινόμαστε, το λένε, και πιο ελκυστικοί. Με μέτρα όπως στοχοθεσία, όπως η αξιολόγηση, όπως τα μπόνους παραγωγικότητας. Για παράδειγμα, αυτό το μέτρο το οποίο θεσπίστηκε και εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Όσο καλύτερος ένας υπάλληλος, τόσο περισσότερο αμείβεται. Και το μπόνους δεν είναι αμεληταίο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος δημόσιος υπάλληλος είναι αποτελεσματικός στην απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, στο να υλοποιεί τα έργα δηλαδή για τα οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας, μπορεί να πάρει ένα μισθό παραπάνω, μπορεί να πάρει δύο μισθούς παραπάνω. Σημαντικό, αυτά τα άρα υγιή κίνητρα, τα οποία ξέρετε υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχουν πλέον και στο δημόσιο, προκειμένου να οθήσουμε τους εξαιρετικούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουμε, γιατί έχουμε πραγματικά μια πολύ καλή μαγιά δημοσίων υπαλλήλων, στο να γίνονται καλύτεροι. Συντομεύστε το, γιατί θέλω λίγο να ρωτήσω, γιατί δεν τα έχουμε πει, ναι, για την περιβόητη επιστολική ψήφο. Βεβαίως. Που ομολογώ μας ευνηδιάσατε. Συνήθως ως δημοσιογράφοι, κάποια τρύπα βρίσκουμε, κάποια πληροφορία αντλούμε. Ήταν επτασφράγη στο μυστικό. Αυτό ναι, πραγματικά έσκασε σαν βόμβα. Πρώτα απ' όλα, θα διασφαλιστούν όλα? Γιατί επειδή είναι η πρώτη φορά, πρέπει να είναι όλα άψογα. Γιατί επιτέλους το κάνατε. Επιτέλους, δηλαδή, αυτό το πράγμα που το βλέπαμε έξω και λέγαμε, είναι δυνατόν? Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για καθιέρωση επιστολικής ψήφου στην ελληνική δημοκρατία. Είναι ένα μέτρο το οποίο στοχεύει στο να αυξήσει τη συμμετοχή, ένα κίνητρο δηλαδή για να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Εμβάθυνση δημοκρατίας είναι, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ, αλλά αφορά και τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.
και τους Έλληνες εντός επικράτειας. Τι εννοώ? Οι Έλληνες του εξωτερικού. Σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι περάσαμε ένα νόμο με τον οποίο προβήκαμε στην άρση όλων των νομικών εμποδίων για να ψηφίσεις στο εξωτερικό. Παλιότερα χρειαζόταν να αποδείξεις ότι έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση. Και ψήφισαν πάρα πολύ. Και ψήφισαν λίγοι. Πράγματι. Γιατί υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι είναι πολλά τα εμπόδια, τα νομικά, για να ψηφίσεις. Δεν γίνεται, άμα του λες το άλλο. Πήγαινε και κάνε 300 και 1000 και 2000 χιλιόμετρα. Αυτό είναι τα πρακτικά. Και τώρα δεν πρόκειται να πάει. Θα καλύτερα να έρθει εδώ να δει. Επειδή λοιπόν υπήρχαν ακόμα πρακτικά εμπόδια και τα πρακτικά εμπόδια αφορούσαν και τους Έλληνες στο εξωτερικό, όπως λέτε, για παράδειγμα, είμαι στο Πέρθ της Αυστραλίας και πρέπει να πάω μέχρι τη Μελβούρνη και να πάρω ένα αεροπλάνο και να πληρώσω και 700-800 δολάρια για να ψηφίσω. Αυτό καταλαβαίνετε αποτελούσε ένα ισχυρότατο αντικίνητρο. Αλλά και στο εσωτερικό. Σκεφτείτε το εξής. Έχουμε ευρωεκλογές 9 Ιουνίου. Ναι. Εποχικά εργαζόμενοι, ασθενείς, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία. Φοιτητές εν μέσω εξεταστικής περίοδου. Ο καθένας μαθητές τρίτης λυκείου. Που μπορεί να είναι δημοτικές. Οποιοδήποτε από εσάς. Εσείς οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι εκείνη τη μέρα των εκλογών είστε σε μια συνεχή εγρήγορση, προφανώς. Το ερώτημά μου λοιπόν τώρα είναι το εξής. Αυτό το δικαίωμα. Για τρεις εφημερίες. Ναι. Της επιστολικής ψήφου. Το οποίο θα έχουμε στις ευρωεκλογές. Θα το έχουμε ίδιο ακριβώς και στις εθνικές εκλογές. Το εστιάζω στους κατοίκους εσωτερικού, γιατί για τους κατοίκους εξωτερικού προφανώς θα είναι το ίδιο. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το μπέρδεμα με τις περιφέρειες κτλ., θα έχουμε επιστολική ψήφο και στις εθνικές. Διευκρινίζω το εξής. Η πρωτοβουλία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορά στην παρούσα αποκλειστικά ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα. Ευρωεκλογές εν προκειμένου που τις έχουμε μπροστά μας στις 9 Ιουνίου. Γιατί είναι διαφορετικό το θεσμικό πλαίσιο. Άλλο είναι το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο για να το πω απλά, για τις ευρωεκλογές, άλλο είναι το νομικό πλαίσιο για εθνικές εκλογές, για άλλες διαδικασίες. Άρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται, και πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα κόμματα, με πρωτοβουλία μας, επιδιώξαμε να μιλήσουμε με τα κόμματα προτού καν τεθεί οποιοδήποτε νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Και το κάναμε επί τούτου. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, ένα ζήτημα που υπερβαίνει κόμματα και χρώματα και θεωρούμε πολύ σημαντικό να είμαστε σε διάλογο με τα κόμματα, να ακούσουμε σκέψεις. Θα ψηφίσω από το σπίτι μου ως κάτοικος Αθηνών και στις βουλευτικές εκλογές ό,τι θέλω να ψηφίσω. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό τη στιγμή. Δεν είναι αυτό τη στιγμή, διότι υπάρχει ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε ως πολιτικό σύστημα, να δούμε τις ακριβείς διατάξεις, να το συζητήσουμε. Θέλει είναι άλλη. Συνταγματική αναθεώρηση. Εντάξει, είναι άλλη συζήτηση. Okay. Είναι άλλη συζήτηση. Καταλαβαίνω με πολλές νομικές παραμέτρους. Για την ώρα στις ευρωεκλογές είναι πιο, θα έλεγα, πιο απλά τα πράγματα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει κάποια διάταξη. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα, γιατί έχουμε καλύψει και όλο το χρόνο μας. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο που μιλάει για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, λέγοντας ότι παρακολουθεί το ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα φέρει αυτόν τον νόμο. Το περιμένουμε σύντομα ή μετά τις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι ο νόμος αυτός θα έρθει στη Βουλή. Το πότε θα έρθει είναι καθαρά δικό του ζήτημα. Προφανώς ο ίδιος είναι δική του επιλογή. Το πότε ακριβώς θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να. Η δική σας πολιτική εκτίμηση. Και αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία από κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Για μένα είναι ένα μείζον ζήτημα. Είναι μείζον ζήτημα, θα έλεγα, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ προσωπικά έχω πάρει θέση επί του ζητήματος. Είμαι μέσα στους βουλευτές που ψήφισαν και το σύμφωνο συμβίωσης. Έχετε ταχθεί υπέρ του γάμου των ομόφυλων και την αναδοχή είχα ψηφίσει από ομόφυλα ζευγάρια. Και στην παρούσα πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα αυτό το οποίο τίθεται. Και την τεκνοθεσία υποστηρίζετε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι αφενός μια κοινωνική πραγματικότητα. Έχουμε τέτοια ζευγάρια τα οποία θέλουν να ενώσουν με τον πλέον επίσημο τρόπο τη σχέση τους, να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Και από την άλλη, υπάρχουν δικαιώματα των παιδιών τα οποία δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορα. Άρα είστε και υπέρ. Όπως για παράδειγμα, όταν έχεις ένα ζευγάρι Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι παντρεύτηκαν στο εξωτερικό, έχουν αποκτήσει παιδί, το παιδί είναι συνδεμένο με βιολογικό τρόπο με τον έναν εκ των δύο πατεράδων, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι τη στιγμή που η οικογένεια αυτή μπαίνει στο αεροπλάνο και φτάνει στην Ελλάδα, διακόπτεται πλήρως ο δεσμός του παιδιού με τον μη βιολογικό πατέρα. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι αν ο βιολογικός πατέρας κάτι πάθει, αυτό σημαίνει ότι το παιδί θα καταλήξει σε ίδρυμα. Αν χρειαστεί να πάει σε ένα νοσοκομείο, πάλι δεν υπάρχει νομική σχέση. Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως επιφυλάξεις. Καταλαβαίνω. Δεν τις συμμερίζω μάλλον. Τις κατανοώ όμως πλήρως. Αλλά από την άλλη πρέπει κανείς να σκεφτεί, αν μη τι άλλο, ότι είναι μια κοινωνική πραγματικότητα και επίσης ότι υπάρχει ζήτημα δικαιωμάτων των παιδιών.